πάλι με ένα τέτοιο γεγονός. Συγγνώμη κύριε Μητακίδη, συγγνώμη. Πάμε Σοφία Φασουλάκη. Πάμε Σοφία λίγο. Σοφία, για πες μας, για ναι, μεταφέρε μας λίγο την εικόνα. Καλημέρα ξανά. Δεν ξέρω αν βλέπετε κι εσείς, μόλις έχουν έρθει τα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Τώρα βγάζουν το δράστη που φορά πάλι ένα γυλαίκο αλεξίσφαιρο. Τον βλέπετε. Μπαίνει τώρα μέσα στο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά. Φυσικά φοράει χειροπέδες, αλεξίσφαιρο γυλαίκο και συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Μεταφέρεται στο γραφείο της ανακρίτριας. Πριν από λίγα λεπτά πέρασε μέσα στο δικαστικό μέγαρο και η συνήγορός του, η οποία όπως όλα δείχνουν, ενώ μέχρι που χθες έλεγε ότι δεν ξέρει αν τελικά θα αναλάβει την υπεράσπισή του, την είδαμε να ανεβαίνει πριν από λίγο επάνω. Συνεπώς όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η απολογία του. Μάλιστα. Σοφία, μισό λεπτό πριν την κλείσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή θα είναι πολύ ωραία κατάθεση, έτσι δεν είναι, Σοφία μου? Ανάλογα με το τι θα πει, ανάλογα με το αν θα πάρει επάνω του ό,τι συνέβη, αν θα ομολογήσει ή όχι. Μένει να δούμε και βέβαια και τι ερωτήσεις θα τεθούν από την ανακρίτρια. Θέλω να σε ρωτήσω και με αυτό, έτσι να μην σε κρατήσω.